Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην τρίτη μέρα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, εδώ στο Ζάπιο. Και έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τους αξιότιμους καλεσμένους, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Φουντά, Country Manager, Country Marketing Manager της Google Ελλάς, την κυρία Παλιμέρη, Country Manager της Mastercard και τον κύριο Βλάχο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΑΤΑ, είναι η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων. Είναι τιμή μου να συμμετέχω σε αυτό το πάνελ και σας ευχαριστώ. Το θέμα του πάνελ σήμερα είναι ο τουρισμός και πώς η τεχνολογία και τα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν στην επόμενη μέρα. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα λιγάκι να πω κάποια στοιχεία τα οποία είναι αρκετά πρόσφατα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και τα οποία λένε για το πώς θα κινηθεί ο διεθνής τουρισμός. Σε αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, προβλέπεται μία πτώση γύρω στο 60 με 80% των διεθνών αφίξεων παγκοσμίως, το οποίο συνεπάγεται μία ζημιά που θα ξεπεράσει τα 840 δις ευρώ και αυτό σημαίνει γύρω στις 100 με 120 εκατομμύρια θέσεις εργασίας να κινδυνεύουν. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα συμμετέχει με το πάνω από το 20% του ΑΕΠ. Άρα, οι επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Θα ήθελα όμως να επισημάνω, και αυτή είναι και η λογική του σημερινού πάνελ, ότι η τεχνολογία είναι ενδεχομένως και τα δεδομένα οι παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν και στην επανακίνηση και στην επόμενη μέρα. Ένα παράδειγμα, αρκετά 38, είναι σήμερα στο Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν υπήρχε η τεχνολογία. Και έχοντας πει αυτά, θα ήθελα να περάσουμε στον Υπουργό, στον κύριο Θεοχάρη, να μας δώσει μία αίσθηση για το πώς βλέπει να ξεκινάει η φετινή σεζόν. Είχατε αναφέρει, κύριε Θεοχάρη, 5 άξονες επανακίνησης πριν από ένα μήνα. Πού βρισκόμαστε τώρα? Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού. Να ξεκινήσω φυσικά χαιρετίζοντας την τεχνολογία που επέτρεψε, όπως είπατε, να υπάρχει το Φόρουμ των Δελφών, τους διοργανωτές που μέσα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία παλεύουν συνέχεια ο φίλος, ο κύριος Ομόκος, για να κάνουν πιο δυνατό το Φόρουμ των Δελφών. Καμιά φορά η δύναμη ενός θεσμού είναι σχετική, δεν είναι να πηγαίνουμε καλύτερα από πέρσι, αλλά να είμαστε στη δύσκολη συγκυρία πολύ πιο ισχυροί με σχετικό τρόπο και αυτό είναι, για να περάσω και στον ελληνικό τουρισμό, αν θέλετε, ο στόχος για τη φετινή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τη χρονιά αυτή με όρους του 19, του 18 ή οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Πρέπει να την κρίνουμε με όρους σχετικούς και κατά πόσον έχουμε καταφέρει και μπορούμε να σταθούμε όρθιοι ώστε να έρθουν αυτές οι καλύτερες μέρες. Πράγματι, είχα μιλήσει για τους 5 άξονες. Οι 5 άξονες είναι αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν και να θυμίσω περίπου πώς κινούμαστε. Το πρώτο ήταν ο υγειονομικός άξονας, ο πιο δύσκολος, ο πιο επίπονος, γιατί δεν είναι να συνεννοηθείς με ανθρώπους του τουρισμού, αλλά κυρίως με λοιμοξιολόγους, με την πολιτική προστασία, με το Υπουργείο Υγείας, με τον ΕΟΔΗ, με ανθρώπους οι οποίοι προφανώς δεν έχουν πρώτη τους σκέψη για τον τουρισμό. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι έγινε μια πολύ καλή και γρήγορα σχετικά δουλειά, η οποία επέτρεψε να υπάρχουν τα πρωτόκολλα, να υπάρχει η ενίσχυση των υγειονομικών δομών, να υπάρχει ένα πλαίσιο και ένα πλάνο του πώς θα ξεδιπλωθεί ο έλεγχος και το τέστινγκ κτλ., που θα κρατήσει τη χώρα μας, έτσι θεωρούμε εμείς, ασφαλή, καθώς ανοίγουμε σταδιακά τον ελληνικό τουρισμό. Ο δεύτερος άξονας ήταν ο οικονομικός, πώς θα στηρίξουμε τα συνεργασία, άλλα προγράμματα του Υπουργείου Οικονομικών, οι επιστρεπτές προκαταβολές, όλα αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί και νομίζω ότι τα ξέρουμε, οπότε δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Ο τρίτος άξονας είναι ο διπλωματικός και εδώ αρχίζει και κινείται πιο έντονα. Την επόμενη εβδομάδα με τον Υπουργό θα πάμε στο Ισραήλ, με τον Πρωθυπουργό και με άλλους φυσικά υπουργούς, να συζητήσουμε μεταξύ άλλων και το ζήτημα του τουρισμού και πώς μπορεί να μπει σταδιακά σε μια σειρά. Όμως καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνουν συνεννοήσεις για να μπορέσουμε να μην έχουμε και καραντίνες από την άλλη πλευρά. Γιατί μπορεί μια χώρα μονομερός, βάζοντας εμπόδια, να σταματήσει τον ελληνικό τουρισμό. Και τέλος, τα ζητήματα της προώθησης και της συνεργασίας με tour operator, αυτοί είναι οι δύο τελευταίοι άξονες. Ανακοινώσαμε πολλά πράγματα, καινοτόμα, πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί.
πράγματα τα οποία θα επιτρέψουν, και εδώ μέσα μπαίνει το ζήτημα της τεχνολογίας, αλλά ας μην έτσι μακρηγορήσω, θα έχουμε την ευκαιρία και σε άλλες ερωτήσεις να τα πούμε. Να περάσω τον κύριο Βλάχο, μιας και μιλάμε για δεδομένα και είναι ένα από τα θέματα του σημερινού φόρουμ, της σημερινής συζήτησης. Γνωρίζουμε ότι ξεκινάτε το παρατηρητήριο του τουρισμού. Είναι μια απαίτηση του κλάδου πολλά χρόνια και ο Δήμος Αθηναίων ξεκινάει ένα παρατηρητήριο και ξεκινάτε να συλλέγετε δεδομένα. Θα θέλαμε να μας πείτε τι δεδομένα είναι αυτά που θα συλλέξετε και για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η κίνηση τώρα. Τα δεδομένα είναι αδιαμφισβήτητα ένας εξαιρετικός σύμμαχος για την τεχνολογία εν γέννη και πόσο μάλλον για τον κλάδο του τουρισμού. Το να παρακολουθεί κάποιος και να λαμβάνει πληροφορίες για τις κινήσεις μεμονωμένων ταξιδιωτών, τις αγοραστικές τους συνήθειες, τις προτιμήσεις τους, τις επιλογές τους, είναι πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες την χάνοντας και της ανάλογης επεξεργασίας μπορούν να βοηθήσουν στη χάραξη μιας στρατηγικής για τον τουρισμό και τη διαχείριση του προορισμού. Συνεπώς, αυτή η ανάγκη καταγραφής, συλλογής και καταγραφής των δεδομένων μας οδήγησε στην απόφαση να προχωρήσουμε, και ήδη έχουμε αρχίσει τα πρώτα στάδια υλοποίησης, ένα παρατηρητήριο τουρισμού για την πόλη, το οποίο στην ουσία είναι μια πλατφόρμα συλλογής των πληροφοριών, οι οποίες σε πρώτο στάδιο καταγράφονται, σε δεύτερο στάδιο διασυνδέονται ως προς το αποτύπωμα που αφήνουν στην εθνική οικονομία και σε τρίτο στάδιο αξιολογούνται, ώστε να αναβαθμίσουμε το τουριστικό προϊόν της πόλης, να κατευθύνουμε ανάλογα τις αποφάσεις μας και τις στρατηγικές μας με βάση τα δεδομένα που λαμβάνουμε. Και να προσθέσω έτσι, αρπάζοντας και την ευκαιρία από τη σημερινή μου παρουσία εδώ με τους εκλεκτούς συνομιλητές, να πω πως στην προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε πραγματικά τη βοήθεια πρωτίστως του Υπουργείου Τουρισμού, που ούτως ή άλλως έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και με το Υπουργείο Τουρισμού και με τον ΑΟΤ και όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού. Έχουμε ήδη αναπτύξει μια συνεργασία με τη Mastercard, η οποία συλλέγει πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμα δεδομένα. Και μα τι μεγάλη χαρά να έχουμε και την Google μαζί μας σήμερα, με την οποία επίσης θα θέλαμε να συνεργαστούμε στο συγκεκριμένο project για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Κλείνοντας αυτή τη μικρή εισαγωγή για το παρατηρητήριο, που θα έχουμε και την ευκαιρία να το συζητήσουμε και κατηδίαν όσο αναλυτικά θέλετε, θα ήθελα να αναφέρω και άλλη μία πρωτοβουλία που ακριβώς έρχεται να κουμπώσει στην προσπάθεια που κάνουμε για την καταγραφή των δεδομένων. Έχουμε ξεκινήσει σαν εταιρεία του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τον ΧΑΠΚΟ να κάνουμε μια καταγραφή την οποία θέλουμε να καθιερώσουμε σε ετήσια βάση των επιπτώσεων που είχε η πανδημική κρίση στο συνεδριακό τουρισμό. Ξέρετε, ο συνεδριακός τουρισμός είναι ένας κλάδος του τουρισμού ο οποίος έχει πληγεί πάρα πολύ σοβαρά με την πανδημική κρίση και ο οποίος θα χρειαστεί, όπως φαίνεται, και πρωτοβουλίες σαν αυτή που γίνεται σήμερα στο Delphi Forum ίσως δείχνει τον οδηγό για τη νέα πραγματικότητα, πρέπει να στηριχθεί ο συνεδριακός τουρισμός. Μετράμε λοιπόν τις επιπτώσεις, συλλέγουμε τα πρώτα δεδομένα τα οποία θα μας δώσουν έναν οδικό χάρτη για να ξέρουμε πραγματικά ποια είναι τα αποτελέσματά του και ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική μας και θα ενσωματωθούν στην τράπεζα που σας ανέφερα πριν, στο τουριστικό παρατηρητήριο, για να έχουμε τους δείκτες παρακολούθησης ετησίως. Μου δώσατε μία πολύ καλή πάσα για να μεταφερθούμε τώρα στην κυρία Παλιμέρη και στη Mastercard. Αντιλαμβανόμαστε από την κουβέντα που έχει γίνει μέχρι τώρα ότι τα δεδομένα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη χάραξη στρατηγικής. Η Mastercard, πού εμπλέκεται σε όλο αυτό? Ας ξεκινήσω από το τέλος και να πω ότι θεωρούμε ότι έχουμε πραγματικά έναν μεγάλο πλούτο πληροφοριών που έρχεται από πολλές διαφορετικές πηγές και όλο μαζί το συνθέτουμε σε μια πλατφόρμα που ονομάζουμε Tourism Insights Platform. Αυτό ξεκίνησε από τη βάση και το δεδομένο ότι η Mastercard από μόνη της έχει δικά της data, τα οποία είναι πραγματικά πλούτος πληροφορίας για τον τουρισμό, από την core δουλειά που κάνουμε. Από το γεγονός ότι επεξεργαζόμαστε εκατοντάδες δισεκατομμύρια συναλλαγές σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάνουμε operate σε περισσότερες από 210 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα δεδομένα από μόνα τους θα μπορούσαν να δώσουν πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλά insights.
Η λογική μας όμως και η παραδοχή ήταν ότι η προσέγγιση για να μπορέσει κανείς πραγματικά να στηρίξει πάνω σε δεδομένα στρατηγική, ο μόνος τρόπος θα ήταν αν θα μπορούσε να παρακολουθήσει και να αποτυπώσει το συνολικό ταξίδι, το journey ενός ταξιδιώτη, για να μην πω το ταξίδι ενός ταξιδιώτη, πολύ πριν ξεκινήσει το ταξίδι του και φτάσει στον προορισμό του, από τη στιγμή που ξεκινάει να κάνει τις αναζητήσεις του, με το που φτάνει στον προορισμό και τι κάνει εκεί, αλλά και όταν γυρνάει πίσω στη βάση του. Αυτό λοιπόν ακριβώς τον στόχο έρχεται να καλύψει συγκεκριμένη πλατφόρμα, παίρνοντας από διαφορετικές πηγές που ουσιαστικά είναι όλα τα βασικά touch points σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή τη διαδικασία που κάνει ένας ταξιδιώτης, συλλέγοντάς τα και δημιουργώντας, βγάζοντας από αυτά ενδιαφέροντα insights. Με την σωστή λειτουργία αυτής της πλατφόρμας θα μπορούσε κανείς να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις που θα σκεφτότανε για να μπορέσει να στήσει στρατηγική. Από το που μέχρι σήμερα έρχονται οι περισσότεροι ταξιδιώτες μας, τι είναι αυτό που προτιμούν, πότε, πόσο καιρό πριν να οργανώσουν το ταξίδι τους έχουν ξεκινήσει τις αναζητήσεις, πόσο διάστημα περνάνε εκεί, πώς ταπανούν το budget που έχουν δημιουργήσει για το ταξίδι τους κλπ. Άρα, πραγματικά υπάρχει πλούτος πληροφορίας και θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιηθεί. Νομίζω ότι θα ήταν πάντα σημαντικό και στις προηγούμενες εποχές. Σήμερα όμως το γεγονός ότι προσπαθούμε να πετύχουμε μαζί πολλούς διαφορετικούς στόχους, να επιμικρύνουμε την τουριστική περίοδο, να προσελκύσουμε τουρίστες και ταξιδιώτες από διαφορετικές χώρες προέλευσης που δεν τις είχαμε δει ποτέ πριν και δεν ξέρουμε τι προτιμήσεις είχαν μέχρι τώρα. Να στηρίξουμε και τον ιστορικό τουρισμό. Πολλά διαφορετική στόχευση. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να στηριχτούμε σε δεδομένα. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και κάποιος δεν θα το φανταζόταν ότι όντως οι πιστοτεχνολογικές εταιρείες που ουσιαστικά έχετε πιστοτικές κάρτες θα μπορούσαν όλα αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν και για τον τουρισμό. Και να περάσω τώρα στην κυρία Φουντά από την Google. Έχουμε διαβάσει πρόσφατα ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού και Google κάνανε μία συνεργασία για το κομμάτι της καινοτομίας και, του ψηφιακού μετασχηματισμού. Και βασίζεται αυτό πάνω στους άξονες των προορισμών, των επιχειρήσεων αλλά και των ανθρώπων. Στην Ελλάδα είδαμε εν μέσω κρίσης, μέσα από την πλατφόρμα το Greece from Home, η Google να συνεργάζεται στο κομμάτι μαθαίνω, στον τομέα μαθαίνω. Πείτε μας λίγο η Google τι έκανε ακριβώς μέσα από αυτή την πλατφόρμα και πού έχει βοηθήσει και πώς έχει ενεργήσει όλο αυτό το χρόνο με τον τουρισμό. Ωραία, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τη συμμετοχή σε μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Εμείς πιστεύουμε ότι η τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τουριστικού μας κλάδου είναι πολύ μεγάλη σημασία για τη χώρα μας. Υπάρχει μια έρευνα, μια πρόσφατη έρευνα από το Oxford Economics, η οποία μας λέει ότι αν το διαδικτυακό περιεχόμενο του τουριστικού μας κλάδου αυξηθεί, τότε μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερες από 170.000 θέσεις, νέες θέσεις εργασίας. Οπότε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι ψηφιακές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές για το τουριστικό μας κλάδο. Εμείς πριν από 5 χρόνια για το τουριστικό μας κλάδο και βλέποντας αυτή την ανάγκη, εμείς πριν από 5 χρόνια ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία Grow Greek Tourism Online σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, με στόχο να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες τουρισμού με δεξιότητες και εργαλεία, και να πω εργαλεία όχι μόνο της Google αλλά και άλλων εταιριών του χώρου, να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται για να αναπτυχθούν πιο γρήγορα. Με χαρά σήμερα λέμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει περισσότερους από 140.000 ανθρώπους, νέους, επιχειρηματίες από το χώρο του τουρισμού τα τελευταία 5 χρόνια και συνεχίζουμε. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία δεν είναι οι ίδιες οι ψηφιακές δεξιότητες, αλλά τι τελικά καταφέρνουν οι επιχειρηματίες με αυτές τις δεξιότητες. Και στην περίπτωσή μας έχουμε δει ότι ένα 64% των επιχειρηματιών που έλαβαν την εκπαίδευση μας είπανε ότι αυτές οι δεξιότητες τους βοήθησαν να έχουν συγκεκριμένα εμπορικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, περισσότερους επισκέπτες στην ιστοσελίδα τους ή στο φυσικό τους κατάστημα. Αν περάσουμε τώρα στην τωρινή εποχή και εν μέσω αυτής της πανδημίας, θεωρούμε ότι οι ψηφιακές δεξιότητες είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Έτσι λοιπόν ήταν μεγάλη μας χαρά να συνεργαστούμε μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τον τουρισμό μας με τον κύριο Θεοχάρη και το Υπουργείο Τουρισμού για το λανσάρισμα της πλατφόρμας Greece from Home. Καταρχάς η πλατφόρμα αυτή
μέσω της τεχνολογίας και μέσω του YouTube και το περιεχόμενο που δημιουργείται από δημιουργούς στο YouTube έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους από όλο τον κόσμο μέχρι στιγμής να μείνουν σε επαφή με την ελληνική κουλτούρα και τον ελληνικό πολιτισμό. Αλλά όπως είπατε, ένας δεύτερος πολύ σημαντικός πυλώνας αυτής της πρωτοβουλίας είναι πώς ενισχύουμε τους επιχειρηματίες του τουρισμού με ψηφιακές δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις ανάγκες αυτής της εποχής. Έχουμε λοιπόν εκπαιδεύσει τους τελευταίους δύο μήνες περισσότερο από 5.500 επαγγελματίες τουρισμού σε όλη τη χώρα μέσω αυτής της πρωτοβουλίας και βεβαίως συνεχίζουμε. Εξαιρετικό. Μου δίνεται και μία πάσα για τον Υπουργό, για να αναφερθούμε τώρα στις καμπάνιες. Είδαμε την καμπάνια του Greece from Home, η οποία βγήκε και πάρα πολύ και στα διεθνή μέσα για τη μεγάλη επιτυχία που είχε. Την Πέμπτη παρουσιάσατε την καινούργια καμπάνια του ΕΟΤ, εν παρουσία και του Πρωθυπουργού, στην Έγλη, εδώ πέρα δίπλα, η οποία μας παραξένεψε, η αλήθεια είναι λίγο. Έχει γίνει και πάρα πολύ κουβέντα πάνω σε αυτή την καμπάνια. Όπως... Καλό είναι αυτό. Είναι διαφήμιση, για τη διαφήμιση είναι καλό η κουβέντα. Είχα πριν και μια κουβέντα με τον κύριο Φραγκάκη και του έκανα ακριβώς την ίδια ερώτηση. Και σας το λέω και εσάς. Αυτή η καμπάνια, ενώ έχουμε συνηθίσει τις 365 μέρες, ενώ έχουμε συνηθίσει να προβάλλονται συνέχεια εναλλακτικές μορφές τουρισμού και πάρα πολλές εικόνες της Ελλάδας, βλέπουμε ένα καμβά με ένα κείμενο μόνο. Θεωρούμε ότι έχετε κι άλλα να μας πείτε απόψε όσο αφορά την καμπάνια και πώς η τεχνολογία εμπλέκεται σε αυτό. Ναι. Θα θέλαμε όμως, πέρα από τις ανακοινώσεις που ενδεχομένως θα έχετε να μας κάνετε, να μας πείτε και ποια είναι η στρατηγική. Δηλαδή, γιατί πάμε εκεί, γιατί βγάλαμε αυτήν την καμπάνια τώρα και ποιο είναι και το επόμενο βήμα, ναι. Τι άλλο θα βγει. Ωραία. Προφανώς το θέμα μας είναι τα δεδομένα και βραχυπρόθεσμα το πολύ σημαντικό κομμάτι των δεδομένων δεν είναι στην προώθηση. Έχει μεγάλη σημασία και στην προώθηση φυσικά και υπήρχε από πάντα. Αλλά εδώ πέρα τα δεδομένα παίζουν και ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθότι η ασφάλεια θα είναι το πρώτο κριτήριο των ανθρώπων που θα έρθουν, η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα και να τους κάνουμε να νιώσουν ασφαλείς. Και εκεί θα έχουμε πολλά να πούμε με το Visit Greece App και τα λοιπά, που θα κοιτάξουμε να έχει και να δίνει και το αίσθημα της ασφάλειας και να έχει τα εργαλεία ο φιλοξενούμενος, ο τουρίστας στη χώρα μας, ώστε να νιώσει και να είναι πραγματικά ασφαλής. Αυτό το αφήνω στην άκρη. Τώρα, όσον αφορά την πρόθεση. Μέσα στην πρόθεση σκεφτήκαμε πάρα πολύ, γιατί αυτή ήταν μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα, θα έλεγα. Η χώρα συνήθως έχει μια καθημερινή, ας το πούμε... Η χρονιά ρέει, κυλάει μόνη της. Δεν έχουμε αυτό το pause που πατήθηκε πολύ συχνά. Και αυτό ανάγκασε όλους, αυτή η συνήθις κακοφωνία, ο κάθε δήμος, η κάθε περιφέρεια, ο ΕΟΤ, η marketing crisis, ο ένας ο άλλος, να προσπαθούν να προωθήσουν με το δικό τους τρόπο και με το δικό τους σκεπτικό, είτε τη χώρα, είτε την περιοχή τους ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ λοιπόν είχαμε μια μοναδική ευκαιρία. Την αξιοποιήσαμε στο πρώτο στάδιο με το Greece from Home, το οποίο πραγματικά ήταν καινοτόμο, ήταν μια πλατφόρμα τη στιγμή που άλλες χώρες λέγανε ραντεβού το Σεπτέμβρη, όπως λέγαμε στο σινεμά. Τα λέμε όταν τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα ξαναγυρίσουν στην κανονικότητα. Εμείς μπήκαμε μια πλατφόρμα για να κρατήσουμε την Ελλάδα στο μυαλό και στην καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος είτε είχε επισκεφτεί τη χώρα μας και ήταν κλεισμένο στο σπίτι του, είτε δεν την είχε επισκεφτεί και ονειρευόταν να επισκεφτεί, αλλά πάλι δεν μπορούσε. Τώρα είναι μια λογική συνέχεια αυτό που κάνουμε. Και έχει τρία μέρη ενός σκεπτικού, τα οποία, αν δούμε, δεν είναι πολύ διαφορετικά από αυτό που θέλαμε, αλλά το κάνουμε με έναν τρόπο που πραγματικά είναι καινοτόμο. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε σε ποιους απευθυνόμαστε. Εγώ σας λέω να τη δούνε το 100% των ανθρώπων που ήρθαν πέρσι, 33 εκατομμύρια. Φέτος, από αυτούς, θα έρθουν, θέλετε να πούμε, το 30% έτσι για να δούμε. 7 στους 10 που θα τη δούνε δεν θα έρθουν στη χώρα μας. Δεν θα μπορούν να έρθουν γιατί είναι άνεργοι ή έχουν οικονομική δυσκολία ή δεν θα θέλουν γιατί φοβούνται, γιατί χάσανε έναν άνθρωπο στο σπίτι τους και δεν νιώθουν
τη δύναμη της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης για να βγούνε και να πάνε σε μια άλλη χώρα. Πρέπει να συντονιστούμε με αυτούς. Πρέπει να τους πούμε, γιατί μία από τις κριτικές είναι κάτσε σπίτι σου. Δεν είναι το κάτσε σπίτι σου. Είναι ότι δεν μπορείς, και αυτό το ανθρώπου, δεν μπορείς να του λες χαχάμπαχου, ξέρω εγώ, τζίγκλς και στην παραλία χωρί και μια συνηθισμένη διαδικασία. Περνάμε και ακόμη περνάμε όλοι μας μια δύσκολη κατάσταση. Το πρώτο, πώς το λένε, του marketing, μότο, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, είναι ότι πρέπει να συντονιστείς με το συναίσθημα αυτή τη στιγμή, με την τονικότητα που περνάει ο άλλος. Το δεύτερο είναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι κάνουμε μια φιλόδοξη προσπάθεια να μπραντάρουμε την έννοια του ελληνικού καλοκαιριού. Το ελληνικό καλοκαίρι, και όχι Greek summer is a state of mind, το ελληνικό καλοκαίρι ως προϊόν. Να το βάλω σε ένα μπουκαλάκι, να βάλω και ελληνικό καλοκαίρι και να το πουλήσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνεχίζει την έννοια της αποϊλοποίησης και το συνδέει αυτή τη στιγμή επίκαιρα με αυτό που νιώθουμε. Αν προσέξουμε το κείμενο, ο λόγος που είναι μονοθεματική η καμπάνια και μόνο μια εικόνα είναι γιατί το μήνυμα είναι πολύ πιο δυνατό από τις εικόνες. Θέλαμε μόνο μια μουσική και μια εικόνα που να επιτρέψει σε όλους να εστιάσουμε στο μήνυμα. Και το μήνυμα είναι η ελευθερία που χρειαζόμαστε, η ευτυχία που χρειαζόμαστε, το να είμαστε κοντά στους ανθρώπους μας και στους φίλους μας που δεν μπορούσαμε να τους δούμε και τους μιλούσαμε μόνο μέσω βίντεο. Το να μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε, αυτά όλα είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ελληνικό καλοκαίρι. Και τέλος καταλήγω, στο τρίτο κομμάτι είναι ότι η αποϊλοποίηση του ελληνικού καλοκαιριού σημαίνει ότι μπορούμε στη θεωρία ή τέτοιο να το συνδέσουμε με κάτι πολύ διαφορετικό από τον ήλιο και τη θάλασσα. Μπορώ δηλαδή να φανταστώ μια εικόνα ενός ανθρώπου που κάνει σκι και που μετά κάθεται στο τέτοιο και πίνει τσάι με τους φίλους του, ζεστό και ζεσταίνει την καρδιά του και να λέει είμαι στο ελληνικό καλοκαίρι. Το ελληνικό καλοκαίρι μπορεί να είναι και το χειμώνα, μπορεί να είναι όλες τις εποχές του χρόνου, μπορεί να είναι όποτε νιώθουμε ασφαλείς και ευτυχισμένοι και κυρίως μπορούμε να το παίρνουμε και μαζί μας, να μας δίνει δύναμη το χειμώνα και να γεμίζουμε τις μπαταρίες ξανά όταν ξαναρχόμαστε. Πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση. Θα ήθελα όμως να πείτε και δύο λόγια, γιατί το αναφέρατε και το περάσετε πολύ γρήγορα, για το mobile application του Visit Greece. Ναι, θα έχουμε περισσότερο. Ξέρω, θα σας χαλάσω το. Θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις. Είμαστε στη Σαντορίνη. Αλλά με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα κηρύξει και θα δώσει περισσότερη πληροφορία και στους ανθρώπους του τύπου του εξωτερικού για το άνοιγμα της χώρας μας. Και φυσικά και εμείς θα κάνουμε σημαντικές ανακοινώσεις. Το Visit Greece App είναι ένα application. Για πρώτη φορά η χώρα μας βάζει ένα application για να μπορεί να έχει ο φιλοξενούμενος, ο τουρίστας που έρχεται, πληροφόρηση και τη δυνατότητα να κάνει interact με τη χώρα την ίδια και έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Mastercard, πρέπει να το πω δημόσια, η οποία είναι από τους δύο μεγάλους χορηγούς και κύριους χορηγούς για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα με ένα τέτοιο τρόπο που να προλάβουμε και να είμαστε έτοιμοι τώρα με το άνοιγμα της τουριστικής αγοράς και χωρίς αυτή δεν θα μπορούσε αυτή η προσπάθεια να ολοκληρωθεί. Θα είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα έχει δύο στόχους, να μπορέσει να πληροφορήσει τον κόσμο για το τι περιμένει φέτος, πώς πρέπει και αυτός να φερθεί, ποια είναι τα πρωτόκολλα και πώς θα λειτουργήσουν και από την άλλη φυσικά να του δώσει δυνατότητες είτε με augmented reality, είτε με priceless εμπειρίες, είτε με αγορές και προσφορές, είτε να βρίσκει τις τουριστικές επιχειρήσεις που είναι κοντά του, ώστε να μπορέσει να βελτιώσει τελικά την εμπειρία του και τον τρόπο με τον οποίο περνάει στη χώρα μας τις διακοπές του. Κατανοητό. Να περάσουμε και στο Δήμο των Αθηναίων, γιατί γνωρίζουμε ότι προετοιμάζεται και τη δική σας καμπάνια για την Αθήνα. Και δεν είναι μόνο η καμπάνια, περιέχει και ένα σωρό άλλες εφαρμογές που και αυτές άπτονται στην τεχνολογία. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια και για αυτά? Βεβαίως, ακριβώς έτσι είναι. Όπως πάρα πολύ σωστά είπε και ο κύριος Υπουργός, η ασφάλεια και η τήρηση των κανόνων υγιεινής είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή του ταξιδιώτη
ως προς τον προορισμό ή το να μην ταξιδέψει καθόλου. Εμείς ως εταιρεία τουρισμού του Δήμου της Αθήνας αξιοποιήσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα προκειμένου να μετασχηματίσουμε τις ψηφιακές μας καμπάνιες ακριβώς για να διατηρήσουμε ζωντανό αυτό που πάλι περιέγραψε πάρα πολύ σωστά ο κύριος Υπουργός, το συναίσθημα και την επιθυμία του επισκέπτη για την πόλη. Ενδεικτικά αναφέρω ότι προχωρήσαμε στην έκδοση 6 podcast από προσωπικότητες διεθνούς έτσι, κύρους και εμβέλειας όπως ο Στίβεν Φράι, το οποίο έχουμε επικοινωνήσει από όλα τα κανάλια του δικού μας τουριστικού οδηγού, αλλά και από τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει μέσω του This is Athens με πάρα πολύ σημαντικούς εταίρους του ιδιωτικού τομέα. Δουλέψαμε και σχεδιαστικά, επειδή τα δεδομένα μέρα με τη μέρα αλλάζουν και σε συνεργασία με το Υπουργείο και τον ΕΟΤ και εμείς προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τα δεδομένα για τα επόμενά μας βήματα. Κάναμε όλη την εσωτερική δουλειά προκειμένου να εξασφαλίσουμε όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία ενεργοποιούμε άμεσα για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής που θα περιλαμβάνει, συνεκτιμώντας την κατάσταση της πανδημικής κρίσης, road shows, προβολή της χώρας, της πόλης, συγγνώμη, στο εξωτερικό, farm trips και συμμετοχή στη νέα πραγματικότητα των εκθέσεων όταν και όπως αυτές θα γίνονται. Σε αυτή τη διαδικασία, το timing είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη, για το Δήμο της Αθήνας. Ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης, το μεγάλο project του Μεγάλου Περιπάτου, όπου μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη παρέμβαση στην πόλη. 50 στρέμματα δημόσιου χώρου αποδίδονται πλέον στους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης. 7 χιλιόμετρα διαδρομής. Ένα έργο το οποίο ήδη σήμερα νομίζω έχει ξεκινήσει και η πιλωτική του εφαρμογή. Θα αλλάξει πάρα πολύ το αφήγημα της πόλης και το τουριστικό μας προϊόν, αν μου επιτρέπετε να πω. Άρα, σίγουρα αυτό το project είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πάρα πολύ να λάβουμε υπόψη μας, να αξιοποιήσουμε, να αναδείξουμε στο πλάνο της νέα μας προβολής. Από την άλλη, δουλεύοντας έχουμε και κάποιες πιο short-term πρωτοβουλίες, τις οποίες σιγά-σιγά ξεκινάμε. Είναι σχεδόν έτοιμο, έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά να λειτουργεί το Athens Film Office, όπου μιλάμε για ένα γραφείο το οποίο θα λειτουργεί από το Δήμο Αθηναίων και θα έχει ως στόχο την προσέλκυση διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών. Είμαστε έτοιμοι το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα, θα ξεκινήσει μια πρωτοβουλία του Δήμου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και άλλους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να κινητοποιήσουμε, να ενθαρρύνουμε τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης να κινηθούν στην αγορά, να τονώσουν τις επιχειρήσεις. Ξέρετε, οι επιχειρήσεις της πόλης πραγματικά κλονίστηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τώρα έχουν κληθεί βία να επανέλθουν σε μια νέα πραγματικότητα και χρειάζεται την προσπάθεια και τη στήριξη όλων μας. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο. Σημαντική πρωτοβουλία, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω ακόμα, σημαντική πρωτοβουλία η οποία αναμένεται να ξεκινήσει επίσης τους επόμενους μήνες είναι η συνεργασία μας με τη Mastercard. Η κυρία Παλιμέρη θα μας πει περισσότερα, το Stay in Athens, το οποίο στοχεύει ακριβώς το να τονώσει την τουριστική οικονομία της πόλης έχοντας στόχευση τόσο στην αγορά του εσωτερικού όσο και στην αγορά του εξωτερικού. Περνάμε λοιπόν στην κυρία Παλιμέρη. Βλέπουμε η ενασχόληση της Mastercard με τον τουρισμό και με το ΝΕΟΤ και με το Δήμο των Αθηναίων ότι είναι πολύ μεγάλη. Πείτε μας λιγάκι πώς μια εταιρεία τεχνολογίας όπως είναι η Mastercard επέλεξε τον τουρισμό, αυτό τον τομέα να επενδύσει και γιατί, τι προσβλέπει. Νομίζω ότι πριν απ' όλα ο τουρισμός είναι σε αυτό που λέμε το DNA της Mastercard. Με ποια έννοια, με την έννοια ότι η Mastercard βρίσκεται μαζί με τον ταξιδιώτη και κάνει πολύ πιο εύκολη την πιο απλή της μορφή, κάνει πολύ πιο εύκολη την εμπειρία ταξιδιού, γιατί απλώς ο τρόπος πληρωμής που μπορεί να χρησιμοποιήσει είναι ακριβώς ο ίδιος που είχε και στην χώρα του. Δεν χρειάζεται συνάλλαγμα, δεν χρειάζεται να τρέχει να βρει μετρητά. Αυτή ήταν όμως η αφετηρία και στην πραγματικότητα ξεκινήσαμε αυτή την αφετηρία του πώς θα κάνουμε
κάνουμε πιο καλή την εμπειρία. Την εμπειρία όμως τελικά όχι μόνο της συναλλαγής, αλλά τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία. Πιθανόν όσοι έχετε παρακολουθήσει τη Mastercard από λίγο πιο κοντά, έχετε δει ότι εδώ και 25 χρόνια ο βασικός πυλώνας επικοινωνίας μας στηρίζεται πάνω σε αυτό που ονομάζουμε priceless. Που είναι η βασική του αρχή πίσω από αυτό, είναι η αρχή που λέει ότι έχουμε αναγνωρίσει ότι οι άνθρωποι, οι ταξιδιώτες, όλοι μας, δίνουμε πολύ μεγαλύτερη αξία στις εμπειρίες από ό,τι δίνουμε στα υλικά αγαθά. Έτσι, από αυτό ξεκίνησε. Και αυτό στην πραγματικότητα επεκτάθηκε με πολλές διαφορετικές μορφές. Το ακολουθούμε εδώ και 25 χρόνια. Αλλάζει, εξελίσσεται μαζί μας. Μία από τις μεγάλες πρωτοβουλίες μέσα σε αυτή την ομπρέλα είναι η πλατφόρμα Priceless Cities. Είναι μια πλατφόρμα η οποία ουσιαστικά ανοίγει παράθυρο στους ταξιδιώτες από όλες τις χώρες, σε 43 χώρες ή πόλεις που βρίσκονται πάνω στην πλατφόρμα και ανοίγει μοναδικές, αυτό που ονομάζουμε εμείς ανεκτήμητες, priceless εμπειρίες, που μπορούν να τους κάνουν να νιώσουν όπως οι ντόπιοι, να νιώσουν πολύ διαφορετικά, να καταλάβουν τη χώρα, να καταλάβουν τον τόπο που επισκέπτονται. Άρα έχουμε το core μας, έχουμε priceless εμπειρίες, έχουμε τα tourism insights που μιλήσαμε πριν, έχουμε πολλά εργαλεία στα χέρια μας για αυτό που θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να κάνουμε, γιατί ο τουρισμός νομίζω ότι είναι εθνική υπόθεση και αυτό το αποδεικνύουμε εδώ σήμερα και αποδεικνύουμε ότι ο τρόπος για να πάμε μπροστά είναι να συνεργαστούμε και από την πλευρά του private sector και από την πλευρά του public sector και όταν αυτό γίνεται καλά μπορεί να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Ακουμπώντας, θέλω απλώς να πολύ γρήγορα να πω τρία από τα πολλά πράγματα που γίνονται αυτόν τον καιρό και έχουμε συμμετοχή και ακούστηκαν εδώ, τα δύο από τα τρία. Ξεκινώντας από το Visit Greece App, στο οποίο δεν θέλω να πω και εγώ πολλά γιατί η μέρα του είναι Κυριακή, ένα μόνο στοιχείο. Καταρχήν είναι δεν θέλουμε να πούμε, αλλά σιγά σιγά λέμε. για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν πειράζει. Ένα-δύο σημεία μόνο. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι η σωστή πρωτοβουλία στη σωστή στιγμή. Γιατί αυτό που δείχνουν και όλες οι έρευνες που έχουν τρέξει αυτόν τον καιρό είναι ότι ο ταξιδιώτης για να πάρει την απόφαση να ταξιδέψει θέλει να νιώσει ότι έχει τον έλεγχο. Εκείνος μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει, να έχει την πληροφορία στα χέρια του. Γι' αυτό η Visit Greece App είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Εμείς τι κάναμε σε αυτό, είπαμε θα έρθουμε να προσθέσουμε το priceless element. Έτσι. Και για μας είναι τιμή, αν θέλετε, που καταφέρνουμε να. Την 1η Ιουλίου να βάλουμε για πρώτη φορά στο χάρτη του Priceless Cities, που περιλαμβάνει όμως και χώρες, στην Ελλάδα. Με ειδικά φτιαγμένες εμπειρίες για να δώσουν αυτή τη διαφορετική αίσθηση στους ταξιδιώτες που επιλέξουν να έρθουν από φέτος στην Ελλάδα. Η δεύτερη πρωτοβουλία είναι η πρωτοβουλία στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Βλάχος και έχει να κάνει με το Stay in Athens. Κοιτώντας από μια άλλη οπτική τα πράγματα, κοιτώντας το πώς θα στηριχτεί και ο εσωτερικός τουρισμός, αλλά και πώς θα μπορέσουμε να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο, όπου το να μπορέσουμε να κάνουμε την Αθήνα προτιμητέο city break τουρισμό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Προχωρήσαμε σε αυτή το initiative του Stay in Athens, που στην πραγματικότητα δίνει τη δυνατότητα και σε ξένους και σε Έλληνες ταξιδιώτες να μπορέσει να ζήσει, να δοκιμάσει κάποια από τα ωραιότερα ξενοδοχεία μας και αυτό να το συνδυάσει όμως και πάλι με διαφορετικές εμπειρίες. Τρίτο είναι η συνεργασία που έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο με τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού, που στηρίχθηκε πάρα πολύ πάνω στην ικανότητά μας να έχουμε insights από τις πλατφόρμες που μιλήσαμε νωρίτερα. Εκεί η μεγάλη προσπάθεια ήταν πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε στη χώρα μας πολύ περισσότερο εύπορους, αν θέλετε, ταξιδιώτες, που είναι σίγουρα και στο άμεσο μέλλον ένας σημαντικός στόχος. Και αν θέλετε, το γεγονός ότι στηρίζεται ακριβώς πάνω σε data, πάνω σε δεδομένα, το κάνει και πολύ εύκολο να αλλάξουμε στην δεύτερη φάση του τώρα και να δούμε καινούριες χώρες προέλευσης και να προσεγγίσουμε καινούριες χώρες προέλευσης. Νομίζω όμως ότι αυτά είναι απλώς παραδείγματα. Η ουσία εδώ είναι. Ο τουρισμός είναι κάτι που είναι dear at heart, αν μπορούμε να πούμε για τη Mastercard, και υπάρχουν και τα εργαλεία αλλά και η διάθεση να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε την επιτυχία άμεση και στην επανεκκίνηση, αλλά και στο μέλλον για ένα sustainable έτσι, τουριστικό προϊόν. Μας έχουν μείνει πολύ λίγα λεπτά. Θα ήθελα να κλείσω με τον Υπουργό μας και θα ήθελα να σχολιάσουμε λιγάκι τη λέξη συνεργασία. Βλέπουμε και με τις καμπάνιες να συνεργάζεται ο ιδιωτικός, ο δημόσιος, η κυβέρνηση, οι φορείς. Βλέπουμε και εδώ σε αυτό το πάνελ ότι μιλάμε για συνεργασία. Η ερώτηση είναι μια κουλτούρα που είναι εδώ για να μείνει ή είναι κάτι παροδικό? Είναι μια κουλτούρα που για μας είναι κεντρική και πολιτική κατεύθυνση για τη χώρα. Η χώρα δεν μπορεί πια να μοιράσει τις δυνάμεις της. Έχει φτάσει όπως όλος ο κόσμος σε ένα σημείο μηδέν. Ο ελληνικός τουρισμός έφτασε στο σημείο μηδέν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να χτίσουμε έναν τουρίστα να τον φέρουμε ξανά.
να τους πείσουμε, να δούνε πώς θα λειτουργήσουμε, τι θα κάνουμε. Αυτό δεν γίνεται, δεν έχουμε την πολυτέλεια της διαφωνίας, να το πω αλλιώς. Δεν υπάρχει πολυτέλεια για διαφωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το δικτάτο και πρέπει όλοι να το ακολουθήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούμε εκείνες τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες, ώστε να έρθουν όλοι στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν. Και να δούμε πώς μπορούμε να συγκεράσουμε διαφορετικούς στόχους και της πόλης και της χώρας και των ιδιωτικών εταιριών, με την έννοια ότι όλοι θα κερδίσουν από την αύξηση της, και τον πλούτο. Κάθε ένας που θα έρθει θα κινήσει μια οικονομία και στο τέλος. Τέλος, αν θέλετε, λογοδοτούμε σε ποιους, σε αυτούς τους 700.000 άμεσα και έμεσα εργαζόμενους στον τουρισμό, οι οποίοι πρέπει την επόμενη μέρα να έχουν δουλειά για να μπορέσει η χώρα να βρει μια κανονικότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σήμερα για την πολύτιμη συζήτηση. Εύχομαι καλή συνέχεια στο Φόρουμ των Δελφών και στα επόμενα πάνελ που είναι να ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.